Πολύ καλησπέρα σας και τι σας έχω σήμερα. Το βιβλίο της Αυτοκράτηρας Ελισάβετ. Παιδιά, εντάξει, αυτό το βιβλίο το λάτρεψα. Δεν είναι για όλους, σίγουρα είναι μελό. Είναι ρομάτζο όσο δεν πάει, χωρίς να υπάρχει καν σωματική επαφή ή ομολογία του έρωτα. Είναι τίγκα βυθισμένο μέσα στο ρομαντισμό, αλλά γκέτε και βέρθερος, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι και λίγο κοψοφλεβιά, δεν ξέρω αν πλέον θα μπορούσα να το διαβάσω. Αλλά τότε όταν διάβαζα αυτή τη σειρά, ήμουν τάμπουλα ράσα από, συγγνώμη αυτό, από Έλληνες λογοτέχνες, οπότε το συγκεκριμένο με ενθουσίασε. Συγγνώμη, το αναψυκτικό σήμερα με έχει καταστρέψει. Ναι, είναι στη Δημοτική, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι αν είναι... Νομίζω δεν είναι καθαρεύουσα, νομίζω είναι Δημοτική. Και ποιο είναι τώρα το ενδιαφέρον με αυτό το βιβλιαράκι. Αρχικά, θα πούμε λίγα λόγια για το συγγραφέα, γιατί συνδέεται πάρα πολύ με το όλο θέμα του βιβλίου, γιατί σε μεγάλο βαθμό είναι τα ημερολόγια του και είναι αυτοβιογραφικό. Ο Χριστομάνος, σε πολύ μικρή ηλικία, της φάσης 5, μπορεί και μικρότερος, ξέρω εγώ, είχε ένα ατύχημα, είχε πέσει από κάποιες σκάλες, από αμέλεια της υπηρέτριας που τον πρόσεχε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα τη σπονδυλική του στήλη. Οι γονείς του μέσα σε ένα πανικό τον βγάλανε στο εξωτερικό και προσπαθήσαν να το σώσουν το παιδί, αλλά δίνοντάς το ο γιατρός το παιδί σε γύψο για ένα ολόκληρο χρόνο με πλήρη ακινησία, αυτό, όπως είναι λογικό πλέον στις μέρες μας, οδήγησε στο να έχει θέματα μια ζωή. Με μεγαλύτερο, πέρα από την παραμόρφωση, τη σωματική, τη κύφωση, που μέχρι σήμερα γνωρίζετε τι είναι. Οπότε έχουμε μια μορφή που φέρνει στο μυαλό λίγο... πώς να το πω τώρα, κομψά. Για τα πρότυπα της εποχής με την παιδεία των συνανθρώπων του, ήταν ότι πας σαν να λέμε ο Κουασιμόδος. Δηλαδή δεν υπήρχε τότε τάκτ και κοινωνική ευαισθησία και bullying κτλ. Με αποτέλεσμα να σταματήσει και το σχολείο ο ίδιος ο Χριστομάνος από την επίθεση των συμμαθητών του και να γίνει, να συνεχίσει τις σπουδές του στο σπίτι με προσωπικούς δασκάλους. Αυτό όμως το οδήγησε όλη αυτή η εσωτερήκευση και όλη αυτή η αίσθηση απομόνωσης, ότι είναι εξόριστος κτλ. Είναι μοτίβα που μπορούμε να δούμε και σε γοτθικούς ήρωες. Βέβαια, ορμόμενος, βέβαια, με αυτό να είναι αποτέλεσμα των όσων βίωνε, έτσι. Και σε κάποια φάση στη ζωή του έγινε δάσκαλος ελληνικών της Αυτοκράτηρας Σίση. Τώρα για την Αυτοκράτηρα Σίση δεν έχω διαβάσει πολλά πράγματα πέρα από τον Χριστομάνο, αλλά ξέρω ότι είναι γενικά μια μορφή πολύ έτσι αμφιλεγόμενη, αλλά ντουανέτα, ότι είχε πολύ έτσι τρικυμιώδη βίο και προς τα έξω, αλλά και στην προσωπική της ζωή. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι την συναντάμε λίγο μετά το θάνατο του πρώτου της γιου, οπότε πάταγε πάρα πολύ αυτή η ένταση μεταξύ του Χριστομάνου και της Σίση, πάταγε πάρα πολύ στα γοτθικά μου αναγνώσματα, στις ατμόσφαιρες και στα συναισθήματα που μου αρέσουν. Γιατί από τη μία έχουμε μία γυναίκα που στα μάτια του αφηγητή είναι η προσωποποίηση της τελειότητας, αψεγάδια στη σχεδόν θεά, το κλασικό μοτίβο, και στα δικά μου έργα και στον ηρώων μου. Οπότε στα μάτια του Χριστομάνου αυτή είναι η τέλεια που δεν θα γυρίσει ποτέ να ασχοληθεί μαζί του και να τον κοιτάξει, που κάτι είναι κάτι που ισχύει γιατί ήταν απλά δασκαλός της. Ό,τι και να κάνει, την ερωτεύεται όλο και περισσότερο με την παιδεία της, με την εξυπνάδα της και παράλληλα με το πόσο άγρια είναι τα συναισθήματά της και του χτίζουν μια σχέση που μπορεί να τα δείξει, ας πούμε, αυτά τα συναισθήματα. Και από την άλλη έχουμε μια ηρωίδα που έχει χάσει το πρώτο της παιδί, σκέφτεται συνέχεια το θάνατο, μιλάμε για μια, ας πούμε, επιλόχη ως κατάθλιψη προτού να βρεθεί καν ο ορισμός και... Στα μάτια του είναι ό,τι πιο όμορφο και υποφέρει και ο ίδιος δεν ξέρει τι να κάνει. Δηλαδή έχει και κάποια κεφάλαια, ας πούμε, που του έχει δώσει μια δακρυοδόχη με δάκρυα, με δάκρυά της, όταν είναι να φύγει για την Αθήνα για να τον θυμάται. Και αυτό μου φάνηκε τότε όταν το διάβασα, απλά είχα να τριχιάσει. Λέω, είναι υπέροχο, δεν ξέρω. Είναι γκοθίλα, είναι ρομαντική, αλλά δεν ξέρω. Είναι πιο πολύ, ναι, είναι πιο πολύ μελό. Απλά η παραμόρφωση του Χριστομάνου είναι αυτό που μπορεί ίσως να το φέρει λίγο στα μάτια μας σαν gothic.
Και μου φέρνει παραλίες με μια νέα σειρά βιβλίων που διαβάζω τα τελευταία χρόνια, τώρα που το σκέφτομαι. Sandlake, δεν το θυμάμαι καν. Είναι στην εποχή του Ερίκου του 8ου, κάτι αστυνομικά, και ο βασικός ήρωας είναι Γκαμπούρης. Οπότε βλέπουμε ότι ένας τύπου Χριστομάνος πήρε προεκτάσεις, μπορεί να πάρει και προεκτάσεις μυθιστορηματικού ήρωα, και τα λοιπά και τα λοιπά, καταλαβαίνετε τι λέω. Πολύ ωραίο βιβλιαράκι, αλλά πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για την Κεράνια Κούκλα. Θα ήθελα να τη διαβάσω κάποια στιγμή, δεν την έχω διαβάσει ακόμα. Δεν θα το πρότεινα, είναι η αλήθεια. Είναι πολύ ιδιαίτερο και δεν ξέρω σε έναν σύγχρονο αναγνώστη τι θα μπορούσε να του δώσει. Αλλά όταν θα διαβαστεί η Κεραίνια Κούκλα, πιστεύω ότι θα είναι μια πρόταση για όλους. Τα λέμε όπως. Καλή ζωή.